Εκρήξεις ακούστηκαν νωρίς το πρωί της Κυριακής στο Κίεβο, όπως δήλωσε ο δήμαρχος της πόλης Βιτάλι Κλίτσκο. Οι υπηρεσίες ήδη εργάζονται στο σημείο. Περισσότερες λεπτομέρειες αργότερα, έγραψε ο Κλίτσκο στο Telegram. Τουλάχιστον ένας άνθρωπος διακομίστηκε στο νοσοκομείο, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί νεκροί, σημείωσε. Την ίδια ώρα οι μάχες συνεχίζονται στο ανατολικό μέτωπο της Ουκρανίας, σε πόλεις όπως το Σολεδάρ, όπου το ρωσικό πυροβολικό έχει αφήσει την πόλη σχεδόν ερειπωμένη. Το Κίεβο και η Μόσχα ισχυρίζονται ότι ανακατέλαβαν ή κατέλαβαν μέρος της πόλης του Σεβεροντονέτσκ, όπου μένονται σκληρές μάχες εδώ και ημέρες. Σε κάποιες πόλεις όπως το Σλοβιάνσκ, οι άμαχοι συνεχίζουν να φεύγουν, καθώς τα ρωσικά στρατεύματα είναι πιθανό να παραβιάσουν τις ουκρανικές άμυνες. Η κατάσταση στο Σεβεροντονέτσκ, όπου συνεχίζονται οι οδομαχίες, παραμένει εξαιρετικά δύσκολη. Είναι επίσης δύσκολη στο Λισιτσάνσκ, στη Μαρίνκα, το Κουράκοβο, σε άλλες πόλεις και κοινότητες του Ντομπάς. Συνεχείς αεροπορικές επιδρομές, πυροβολικό και ρουκέτες. Σχετικά με τον υποσυζήτηση διάδρομο για την επανέναρξη των εξαγωγών σιτηρών, όπου η Οδυσσός είναι το κλειδί, ο δήμαρχος της πόλης είπε ότι δεν θα διαλύσει τα ναρκοπαίδια χωρίς διεθνείς εγγύησεις. Πρωτού μπορέσουμε να απονακοθετήσουμε την πρόσβαση στο λιμάνι και την ακτογραμμή μας, θέλουμε οι δυτικοί εταίροι να συμβάλλουν στην εγγύηση της ασφάλειάς μας. Αν απονακοθετήσουμε, θα εγκαταλείψουμε τις αμυντικές γραμμές μας προς τη θάλασσα. Ο πρόεδρος της Σενεγάλης και επικεφαλής της Αφρικανικής Ένωσης, Μακισάλ, μετά τη Ρωσία να μεταβικές στην Ουκρανία, προκειμένου να συμβάλλει στο ξεμπλοκάρισμα των σιτηρών.